ξύλο για όλους. Συγγνώμη Νίκο μου, γιατί θα τρελαθώ. Τι εννοείς να ξαναγράψω πάλι το επεισόδιο? Δεν γίνεται, αγόρι μου. Τι νομίζεις ότι είναι να γράψεις το επεισόδιο, δηλαδή? Είσαι αναλφάβητος και δεν καταλαβαίνεις. Είχαμε πει ότι θα βρούμε ένα χώρο ο οποίος θα είναι η γιάφκα. Χρειάζομαι σπίτι. Ανεβάζεις τροφές, μου φαίνεται. Νικόλα, κλείσε το παιχνίδι, γιατί νομίζω πως θα βρέξει. Όχι, στο πάρκο δεν ξαναπάω. Κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο γύρισμα στο πάρκο. Στο κάτω-κάτω της γραφής αυτοί θα συναντηθούν για να οργανώσουν ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν θα κάνουν τουρνουά κρίκετ. Χάρη, φοβάμαι. Τι είναι το κρίκετ? Πάμε σιγά-σιγά στο δωμάτιο. Είσαι τρελός, κάτσε ακίνητος. Πολύ ωραία, βρήκα τη λύση. Θα γράψω ότι έγινε μια πυρηνική καταστροφή. Οπότε θα εξαφανιστούν όλοι, κατάλαβες? Σκηνικά, ηθοποιοί θα γίνουν Στάχτη και Μπούρμπερι. Θα γίνει το Ναγκασάκι. Άισι χτύρι πια. Με δουλεύοντας. Τι πάθατε εσείς? Είναι και η Χρυσούλα εδώ, πείτε ένα γεια. Μη μιλάς, σώσε τον εαυτό σου. Ο μπαμπάς θύμωσε. Κανονικότατα. Ο Κώστας θύμωσε. Καλό. Τι του κάνατε πάλι? Εμείς τίποτα, κάτι με τη δουλειά του έγινε. Γιατί κλίμακα μιλάμε? Γύρω στα 9. Τι 9? Είναι κλίμακα μέτρησης όταν θυμώνει ο Κώστας. Ξεκίνησε από 7, χτύπησε απότομα ένα δεκάρι και τώρα είναι στο 8 κανένα μισά ώρα. Κωστάκι μου. Υδραυλικός, Ρένια. Υδραυλικός θα γίνω, αφού ξέρω τη δουλειά. Ποιος ο λόγος να ανησυχώ, θα δηλώσω παραίτηση. Τι λες, αγάπη μου, εσύ που έχεις τόσο ταλέντο. Έχω, Ρένια μου, έχω, αλλά και που έχω, ποιος το βλέπει? Βλέπει ο Κοσμάκης στην τηλεόραση αυτά τα πράγματα που γράφω και λέει αν είναι δυνατόν. Ποιος ηλίθιος τα σκέφτηκε? Πού να ξέρε. Πού να ξέρε τι, αγάπη μου? Εγώ δηλαδή δεν ξέρω να γράψω σκηνές με αεροπορικές καταδιώξεις, με εκρήξεις ηφαιστείων, με κατολιστήσεις, με συγκρούσεις τρένων. Ξέρω. Ξέρω, Έρμος, αλλά μπορώ. Μπορώ! Ρώτα με, ρε Ρένια. Μπορώ! Χρυσούλα! Ρώτα με, ρε Χρυσούλα, ρώτα με. Μπορώ! Ρώτα με, μωρή! Ρώτα, παιδί μου. Μπορείς. Όχι! Όχι, δεν μπορώ! Και ξέρεις γιατί δεν μπορώ, Ξέρεις γιατί δεν μπορώ. Ρώτα με, γιατί δεν μπορώ. Ρώτα με! Ρώτα, Χριστιανή. Γιατί? Δεν έχω λεφτά, ρε ηλίθια! Χωρίς λεφτά πώς θα πληρώσω κομπάρσους ηθοποιούς? Και το σημαντικότερο, χώρο για το γύρισμα! Οπότε, τι κάνω? Τι κάνεις, Κώστα μου? Τους έχω μαντρωμένους 3 χρόνια τώρα σε ένα πλατό. 3 χρόνια οι άνθρωποι έχουν να δουν το φως της μέρας και το σκοτάδι της νύχτας. Εγώ δεν γυρίζω καθημερινό. Το Κωνσταλέξη γυρίζω. Κωνσταλέξη μου, μήπως θες ένα χαμπομιλάκι? Όχι, δεν θέλω. Έχω πιει 40 καφέδες. Δεν θέλω να πιω τίποτα. Ένα σπίτι θέλω. Μπορείς να μου βρεις? Σιγά το δύσκολο, καλέ. Θα τους φέρετε εδώ πέρα κοντζάμ σπίτι έχετε. Τεράστιο. Αυτά τα αστεία σου, βρε Χρυσούλα, ώρες. Πώς γέλασα. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Τι ιδέα, ποια ιδέα, μισό λεπτό. Εμείς εδώ, Κώστα μου, έχουμε παρκέ. Έχουμε παιδιά. Έχουμε πράγματα που σπάνε. Έχουμε δουλειά το Σαββατοκύριακο με τη Χρυσούλα. Σε παρακαλώ, Ρένια. Πρέπει να ξαναγράψω το επεισόδιο. Δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να βρω μια λύση. Πρέπει να βρω μια λύση. Κάνε μου τη χάρη να κάνουμε το γύρισμα εδώ πέρα. Φυσικά, αγάπη μου, και θα κάνεις γύρισμα εδώ στο σπίτι. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Μια στιγμή θα καθαρίσω και μετά είναι όλο δικό σας. Τι γυναίκα έχω. Πάω να τους ειδοποιήσω.
Όπως καταλαβαίνεις, σπίτι σου θα δουλέψουμε το Σαββατοκύριακο. Τι λες, καλέ! Εδώ θα δουλέψουμε. Δεν θα γνωρίσω εγώ τους ηθοποιούς, το σκηνοθέτη. Θα πάει χαμένο το ίδιο προφίλ. Κοίτα το προφίλ που έχω. Δεν το πιστεύω. Θα μαζευτεί εδώ μέσα όλος ο συρφετός. Ναι, ναι, ναι. Εσείς θα πάτε στα δωμάτια σας και θα κάνετε υπομονή μέχρι να τελειώσει το γύρισμα. Συνεννοηθήκαμε. Δώσου μου δύο λεπτά. Έλα, Μιχάλη. Δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο στο πάρκο. Έχω γύρισμα. Όχι, όχι, άστο, όχι. Αμάν βρε Ρένια μου, άσε κανένα διακοσμή του Κωστά έπιπλα. Να μοιάζει με σπίτι εδώ μέσα που θα έρθουν οι άνθρωποι. Ακριβώς αυτό, Κωστάκι μου. Επειδή όταν φύγουν δεν θέλω να μοιάζει με σπίτι, αλλά να είναι όντως σπίτι, κάνω τα κουμάντα μου. Άντε, πότε θα έρθουνε? 9 η ώρα είναι τόρτινο. Ήρθε τόρτινο, ήρθε τόρτινο. Γεια σου, αγόρι μου. Κυρία Χρυσούλα, δεν έχουν έρθει ακόμα. Βγείτε από το ρόλο. Ρένια, μου επιτρέπεις? Παρακαλώ, ελεύθερα. Εσείς τι είστε? Ο Μπούμαν. Ο Μπούμαν? Α, ωραία, και τι μαγική σε κανότητες έχετε? Ο Μπούμαν, Νικόλα, δεν είναι σούπερ ήρωας όπως ο Μπάτμαν. Ο Μπούμαν είναι αυτός που κρατάει το Μπούμ. Τι είναι το Μπούμ? Αυτό το ματζαφλάρι, το μικρόφωνο. Και τι φταίω εγώ? Ας το λέγανε ματζαφλάρι μαν. Τα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Άντε, άντε! Αχ, δεν το πιστεύω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Έχω δει όλες σας τις δουλειές. Αυτή εδώ είναι η πρώτη. Α, ναι! Τότε έχω δει το μέλλον και πιστέψτε με, είναι λαμπρό. Γιατί αυτό που λένε το κληρονομικό χάρισμα. Ανάμεσα σε άλλα. Αλλά ας μην μιλήσουμε γι' αυτό. Ας μιλήσουμε για το δικό σας χάρισμα. Αυτό που λέμε χάρισμά σας. Στους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Και ποια είναι η δουλειά τους, να μου κάνουν το πάτωμα, Κοτλέ? Μην ανησυχείς για το πάτωμα, βάζουν ράγες γιατί θα κάνουν τράβελ. Τι λες, ρε Κώστα, ήρθατε στο σαλόνι μου να γυρίσετε την Άννα Καρένη? Να βγάλτε, σε παρακαλώ, παιδί μου. Όχι, όχι, εντάξει. Εκεί πάνω θα βάλουν ένα βαγονέτο και η κάμερα θα πηγαίνει πέρα δόθε. Και τι βγαίνει εμένα, να την πάρει την πάει πέρα δόθε αυτός εκεί με το Μάρσιμπο. Σε παρακαλώ πολύ. Μην την ακούτε, δεν ξέρει, είναι η γυναίκα μας καλάρι στο σπίτι. Μπαμπά, τι είναι αυτή η κοπέλα? Είναι το script, σημειώνει τις σκηνές και τα ρακόρ. Τι είναι ρακόρ? Ρώτα τι. Γεια σου. Έμαθα ότι ασχολείσαι με το script. Δηλαδή, κάνει σαν να λέμε σκριπτής. Όχι, 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 όχι. Κατεβαίνει η Ελισάβετ, γίνεται για να δημιουργηθεί μια θερμοκρασία. Δεν είναι τραγικό που θέλει να μου λέει υπάρχει την κατάσταση. Η κατάσταση, η κατάσταση, η κατάσταση. 40 χρόνια για την κατάσταση. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Εδώ πέρα, κατεβάζει αυτό το κάθε λεγόμενο του σκριπτ. Δηλώνει σήμερα και τι μέρε. Γεια. Γεια. Εγώ θέλω να κάνω αυτό το ρόλο. Μπορούμε. Μπορούμε. Έλα, σε παρακαλώ. Δώσε μου μια ευκαιρία. Ωραία, λοιπόν, γίνεται αυτό. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ! Φύγε από εδώ! Φύγε από εδώ! Σε αγαπώ, σε εκτιμώ, δεν θα μου λέει τι γίνεται, το καταλαβαίνεις. Η τρίτη και η τέταρτη σκηνή είναι το ίδιο, δεν το καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Δεν βοηθάμε όμως έτσι καθόλου, ας πούμε. Όχι, το σενάριο δεν... Κύριε σκηνοθέτη μου, τι κάνεις, τι όμορφες που είσαστε, κατά να σε δείξω εγώ. Παιδιά, ποια είναι αυτή η τρελή εδώ πέρα, πάτε τη, σας παρακαλώ. Δηλαδή, μπαμπά, όλοι αυτοί, εκτός από το χάρι, δουλεύουν για σένα. Όχι έτσι ακριβώς. Ο καθένας έχει την ειδικότητά του, όπως βλέπεις. Για να γίνει ένα σύριαλ, δουλεύουν όλοι μας. Ναι, αλλά εσύ τους λες τι να κάνουν και τι θα πούν. Είσαι τρομερός, μπαμπάς. Κοίτας, το παιδί είναι περήφανο για μένα. Εσύ δεν χαίρεσαι που κάνουμε γύρισμα. Σκόπια μου πετάω.
Αυτός τι κάνει? Αυτός είναι ο σκηνοθέτης. Κωνσταντίνος Λάμδα, μεγάλο όνομα. Πρόβα! Ελισάβετ! Πρόβα! Και μπαίνεις! Όλεθρος! Καταστροφή! Τι έγινε, Ελισάβετ? Μου παίζανε προκηρύξεις στον δρόμο! Στον δρόμο! Πού? Έξω από το τμήμα. Δεν είναι τρομερός μάστορας στο σενάριο, μπαμπάς. Εντάξει, το γράφουμε. Θέσεις. Παιδιά σας, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Ησυχία όλοι. Βούβα! Αυτός είναι θεός! Είναι σούπερ ήρωας! Τώρα δεν έλεγες ότι είμαι εγώ. Ο αρχηγός είπε όλοι, βούβα! Τι να κάνουμε, Κωστάκι μου. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Ποτέρ! Τρέχει! 5, 4, 3, 2, 1 και πάμε! Σιγά, κοπέλα μου, σιγά το παρκέ. Για όνομα του Θεού, 30 κιλά κορίτσι και πασαρινό καιρός. Κατ! Μήπως να φεύγει η τρελή το κερατό μου. Μίλα καλύτερα. Στον κάτω-κάτω της γραφής είναι η γυναίκα μου. Έλα, βούμα τώρα! Πάρτε την τρελή! Και θέσεις! Ο γιος σου. Κάνουν παρενέργειες στα εμβόλια. Και πάμε! Όλεθρος! Καταστροφή! Τι έγινε, Ελισάβετ? Δεν πιστεύω να σου έπεσαν οι προκηρύξεις. Κατ! Εγώ για να βοηθήσω το έκανα, επειδή δεν έχουμε κομπάρσους καλές για να κάνουμε μπούλιο. Αυτό ξεκούμπω το, έτσι. Έλα, μοτέρ, φύγε! Ναι, φεύγω, με συγχωρείτε! Όλεθρος, καταστροφή! Τι έγινε, Χρυσούλ, Άβετ? Κα! Παιδιά, πλάκα που κάνετε! Μπούσκα! Ναι, φωνάξτε τον λίγο να τα πούμε. Είναι κείμενα αυτά. Μακιγιάζ! Αυτό που κάνεις είναι παράνομο. Απαγορεύεται να με κλείσει εμένα εδώ μέσα. Ό,τι γουστάρω εγώ θα κάνω. Δεν θα μου κάνεις το γύρισμα παιδική χαρά. Γιατί? Τι έχει παιδική χαρά? Εμένα μου αρέσει. Κι εγώ πρέπει να πάω πάνω. Είναι ανάγκη. Πρέπει να γνωριστούμε με την κοπέλα. Κι εγώ θέλω να πάω τουαλέτα. Κι εγώ θέλω να δω το μοντέρ που τρέχει. Δεν θα πάτε πουθενά. Θα καθίσετε εδώ μέχρι να τελειώσει το γύρισμα. Η μαμά γιατί είναι πάνω? Η μαμά προλάβε και δέθηκε στο μόνιτορ. Τι να κάνω? Ύστερα εντάξει, η μαμά δεν κάνει φασαρία. Εσείς το έχετε κάνει μπάχαλο. Ούτε εμείς κάναμε τίποτα. Εγώ είμαι καλό παιδί. Ποτέ. Τρέχει! Πού είναι το μικρό! Πολύ κοντό φυτίλι δεν έχει αυτός ο σκηνοθέτης. Κατ. Το έχουμε. Πάμε άλλη μία για τα κοντινά. Κοντινά! Εκεί, κοπέλα μου. Τι κάνει? Μπούσκα! Πάει τον ακόρ, δεν το πιστεύω. Πάει τον ακόρ. Καλέ, μην κάνετε έτσι. Έχω λίγο μέσα στο ψυγείο. Όχι, Ροκφόρ, Νιαρακόρ. Άλλαξες τα πράγματα πάνω στο γραφείο. Δεν θα κολλάνε τα πλάνα τώρα. Αχού, με συγχωρείτε. Μην ανησυχείτε όμως. Εγώ είμαι μάνα και τα θυμάμαι όλα. Θα τα βάλω στη θέση τους. Να, αυτό ήταν εδώ έτσι λίγο λοξά. Εντάξει, άστα τώρα. Βγες από το κάδρο. Πήγαινε στο υπόγειο. Κάτσε εκεί που είσαι. Μην κουνηθείς. Κοίτα γωνίες, κοίτα βλέμμα. Ποιος εγώ? Παιδιά, λιώνει ο φακός, λιώνει ο φακός. Ελάτε να το δείτε. Αυτή είναι η γυναίκα μου. Η μούσα μου είναι. Νινέτα, έχουμε τη στολή του μπάτσου. Εσύ δεν τους ήθελες καν εδώ, τώρα θα παίξεις? Θα παίξω τώρα, σιγά ένα πέρασμα θα κάνω. Να μ' αφήσεις, το κάνω εγώ. Πώς θα το κάνεις εσύ, αγάπη μου? Τι είναι αυτά που λες? Δεν τον ακούς τον άνθρωπο, είμαι η μούσα του. Θα βάλω τη στολή και το καπέλο και ούτε που θα το καταλάβει ο σκηνοθέτης. Δεν θα το καταλάβει. Δεν θα καταλάβει ότι λείπει αυτό το βλέμμα, αυτές εδώ οι γωνίες. Ποιες γωνίες, καλό? Εγώ δεν βλέπω γωνίες, καμπύλες βλέπω. Τώρα γίνει συμπαθής. Και εσύ γίνε σεροπαθή. Άντε, τελειώνεται. Μια ατάκα έχεις να πεις. Ναι, εκτός αν μου δώσεις ακόμα καμιά, Κωστάκι. Δεν το πιστεύω. Έλα, έλα, Κώστα μου, σε παρακαλώ. Έλα, κι εγώ θα κάνω ό,τι μου πεις. Ρε Ρένια, πόσο χαμηλά μπορείς να πέσεις? Για σένα το κάνω, μα θες να ξέρεις. Το σενάριό σου μπάζει. Έτσι μπαίνει ο κόσμος στα σπίτια. Με ένα ξερό συλλαμβάνεστε. Πού είναι η καλή μου τρόπη, ένα καλησπέρα? Τουλάχιστον ένα ειρωνικό συγγνώμη που ενοχλώ τη φιλή σου και η οικογένειά σου. Κάτι. Κοίτα τη Λαμπέτη που θέλει να γίνει και πρωταγωνίστρια. Κώστα μου, πες της, θα καθόμαστε εμείς να γράφουμε για τον οποιοδήποτε. Το περάσαμε εδώ μέσα, μωρέ. Λίγο με νοιάζει, να το ξέρετε. Εγώ θα κάνω πάταγο έστω και χωρίς ατάκα. Καμπυλωτή. Ψωνάρα. Καμπυλωτή. Ψωνάρα. Πας, μωρή, θα πεις το πλάνο. Σιγά, αγάπη μου, κι εσύ. Τι συμβαίνει? Είσαι ό και λέγεσαι. Κατ, τι είναι αυτά, μούσα μου? Στο σενάριο μένουμε. Το σενάριο έχει κενά. Πάμε πάλι.
συμβαίνει. Αχ, τι λέω. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, ε. Τι συμβαίνει. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Σκουλίκι. Σκουλίκια. Κάθαρμα. Τι κάνει, κυρία. Γεμίζω τα κενά, λέμε. Τι συμβαίνει. Συλλαμβάνεστε. Κατ, το έχουμε. Το έχουμε. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Πάμε σπίτι μας, παιδιά. Είναι ρα. Το βράδυ σπίτι μου. Έλα, βρε κουτό, τώρα σκάσε επειδή ξέχασες τα λόγια σου. Με συγχωρείς πολύ, δεν τα ξέχασα καθόλου. Τα λόγια μου μια χαρά τα πατά λόγια μου. Τα δικά σου δεν είπα. Τώρα κατηγόρησε με ότι είμαι άχρηστος σεναριογράφος. Τι θες να πεις, ότι είμαι εγώ άχρηστη ηθοποιός? Όχι, απλά εσένα δεν σου πάνε τα στημένα. Είσαι καλύτερη στον αυτοσχεδιασμό. Δεν είναι αυτό, Κώστα, δεν είναι αυτό. Την ξέρω εγώ την κατάρα μου. Ποια είναι? Κοίταξε, παιδί μου, έχω αυτό το όμορφο πρόσωπο με τις γωνίες, κατάλαβες. Έχω το βλέμμα που λιώνει το φακό. Και δυστυχώς για μένα οι άνθρωποι, Κώστα, σταματούν εκεί. Δεν βλέπουν παρά μέσα. Με αντιμετωπίζουν σαν μια όμορφη ύπαρξη, σαν ένα έργο τέχνης. Δεν κοιτάνε μέσα μου. Και αυτό πρέπει να παραδεχτώ. Δεν στο κρύβω, αγάπη μου. Κάπου με πνίγει. Έχεις δίκιο, τι να πω. Κι εγώ ηλίθιος τόσα χρόνια δεν διέκρινα πίσω από αυτό το λαμπερό βλέμμα την ψωνάρα που κρύβεις μέσα σου. Στο όνομα σου, Αναστασία, κρεμάσμενα λες χιλιατάματα σαν μοναρχιό φω... Μπόρεσα να μην χαμογέλα σαν λίθιος. Γιατί είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Και έκανα τον τεμπούτο μου σαν ηθοποιός και πήρα και το τηλέφωνο από την κοπέλα που μου άρεσε. Αυτή η όμορφη κοπέλα σου έδωσε το τηλεφωνό της. Ψέματα λέει. Αυτός την κυνηγούσε. Αυτή ούτε να τον φτύσει. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με σνόμπαρε λιγάκι, αλλά μόλις είδε την ερμηνεία μου, παραδόθηκε. Ποια ερμηνεία, ρε κακομύρη. Μία τάκα είπες. Θύμισε μου, Χαρούλη, εσύ πόσες ατάκες είπες. Α, ναι, καμία. Δεν φταίω εγώ που δεν είναι καλός σκηνοθέτης. Δεν θέλω πολλά για το σκηνοθέτη, είναι ο καλύτερος. Αν ήταν καλός, θα με είχε ανακαλύψει. Όλη την ώρα μπροστά του ήμουνα. Θες να σε ανακαλύψω εγώ? Τι βλάκες λες, ρε Νικόλα. Το αποφάσισα. Θα γίνω σκηνοθέτης. Την πρώτη μου δουλειά την ξεκινάω από σήμερα. Ω, αδελφέ μου! Μη βιάζεσαι, Χάρη. Πρώτα πρέπει να περάσεις από κάμπινγκ. Κάμπινγκ. Ναι, κάμπινγκ. Γιατί να είναι τόσο άσχετος, Θεέ μου. Δεν νομίζω να κορυδεύετε το σκηνοθέτη. Όχι, Νικόλα μου. Σου χαλάω χατήρι. Μετά περάσουμε από κάμπινγκ. Θα στήσουμε και σκηνή. Τι το θες το σενάριο? Έχω και ο Λούκας θα περάσουμε από κάστινγκ για την ταινία του Νικόλα. Χάρη, σε παρακαλώ πολύ, συγκεντρώσου τα μαθήματά σου και ξέχασε ταινίες και κάστινγκ, εντάξει? Αμάν ρε μπαμπά με αυτά τα μαθήματα. Τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους. Πώς θα γίνει όλο διάβασμα? Καλά. Βρήκα ένα μονόλογο να δώσω στον Νικόλα ειδικό για σένα. Τι διάολο πατέρα σου είμαι, να μην σε βοηθήσω, βρες τα πρώτα σου βήματα. Μπαμπά, είσαι πρώτος. Πού είναι που σε κούναγε? Πήγαινε σφαίρα και φέρε μου το βιβλίο ιστορίας του Χάρη. Βρήκα μια πρωτότυπη μέθοδο διδασκαλίας. Στη μάχη του Μάτζικερτ το 1071, ο στρατός του Ρωμανού έπαθε μεγάλη καταστροφή. Και ο ίδιος πιάστηκε εχμάλωτος από τους Τούρκους. Έτσι ανεμπόδιστοι τώρα οι Σελτζούκοι κατάλαβαν σχεδόν ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Τουρκουντών! Άντε-άντε! Σουτσουκλουκού! Άντε-άντε! Μπράβο, βρε! Μπράβο, βρε, Χάρη! Είδες ώρα που μαθαίνεις την ιστορία, άμα θες. Να είναι καλά το οτοκιού! Ε? Τι είναι αυτά, ρε! Δεν τρέπεσαι, ρε, απατεώνα! Ε, απατεώνα! Κάπου εδώ έχουμε αναγκαστικά τρεις κολόνες φέρουσες. Κολόνες, ε.
Να δούμε όμως πώς θα τις φτιάξουμε για να δένουν αισθητικά. Οπ, μείνε ακίνητη. Τι έχω καλέ, τι έχω, κατσαρίδα! Μου ήρθε τώρα τεράστια έμπνευση. Θα φτιάξουμε τις κολόνες με τις γωνίες του προσώπου σου. Θα είσαι πιστό αντίγραφο, θα είσαι η επόμενη καριάτιδα. Δεν πας στο διάλογο εγώ. Θα πάρουμε ένα εκμαγείο και θα χυτεύσουμε μέσα γάρμπιλο μπετόν. Ρένια, είσαι η μούσα μου. Θα συνεχιστεί πολύ το δούλεμα, Χρυσούλα. Μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, Ρένια μου. Δούλευε. Δούλευε. Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα σας πάρω και τους δύο στην ταινία μου. Εγώ δεν θέλω να παίξω. Τότε γιατί πέρασα από κάστινγκ. Για να βοηθήσω το Χάρη με την εμπειρία μου. Σονάρα. Και πώς θα παίξει μόνος του ο Χάρης. Α, ξέρεις πόσο ωραία παίζω εγώ μόνος μου. Να, κοίταξέ με, κοίτα. Τώρα θα σε σκοτώσω. Όχι, όχι, μην με σκοτώσεις. Όχι, θα σε σκοτώσω, σου είπα! Εντάξει, αφού το λες εσύ. Βαρετό, βαρετό, εγώ θέλω... Πρόκληση! Το βρήκα! Θα βάλουμε τη μαμά και τον παπά να παίξουν. Σιγά μην δεχτούν. Εκτός κι αν δεν το ξέρουν. Θα κάνουμε μια ταινία αυτοσχεδιασμού. Θα γράψουμε μια ιστορία και θα τους αναγκάσουμε να παίξουν χωρίς να το καταλάβουν. Μπράβο, Λούκα! Καταπληκτική ιδέα μου! Συγγνώμη, δικιά σου ήταν η ιδέα. Ναι, αφού εγώ είμαι ο σκηνοθέτης. Κωστάκη, τι γίνεται αγόρι μου, πώς πάει? Μια χαρά, αγάπη μου. Δεν έχεις και δουλειά τώρα, ζάχαρη. Τέλεια, αυτό το γύρισμα μου έσωσε το Σαββατοκυριακό. Βρε, μήπως θες να σου κάνω ένα μασάζ. Τι είπες τώρα, πω πω, τι γυναίκα έχω. Όλα καλά, ηρέμησες κάπως τώρα. Άλλος άνθρωπος είμαι. Μήπως θέλεις να σου φέρω ένα μαξιλαράκι, κάτι. Τι να το κάνω. Να βάλεις το σπασμένο πόδι. Δεν είναι σπασμένο το πόδι μου. Δεν είναι σπασμένο το πόδι σου. Τότε γιατί μου στρώθηκες αλεχόνα, Κωστάκι μου, μου λες. Το σπίτι μου είδες πως το κατάντησαν οι ούνοι που μου κουβάλισες. Το πάτωμα έχει γραμμές, η κουζίνα είναι γεμάτη καφέδες. Το μπάνιο έχει νέες μορφές φλωρίδας και πανίδας. Εντάξει, θα σου βοηθήσω να καθαρίσουμε. Όχι, δεν με βοηθήσεις, Κωστάκι μου, δεν με βοηθήσεις. Μόνος σου θα το καθαρίσεις, γιατί εγώ έχω δουλειά με τη Χρυσούλα. Κατάλαβες, έχω τα σχέδια της τράπεζας να κάνω. Σοβαρή δουλειά, Κωστάκι μου, όχι αέρας κοπανιστός. Θα καθαρίσω μόνος μου. Μπράβο, παιδιά, το έχουμε. Μπράβο, Ρένια. Ήσουν πολύ καλή. Λίγο την άρθρωσή σου θέλω να προσέξεις. Δεν σ' αρέσει η άρθρωσή μου, ε! Θα σας σκίσω! Θα σας σκίσω! Θα σας σκίσω! Θα σας σκίσω! Τι το θες τον Μπαλντά? Θα παίξω τον Τούρκο κατακτητή. Θα κατακτήσω τον Νικόλα. Καμιά αναπηρία θα κατακτήσει με αυτό. Είναι πολύ κοφτερό. Σιγά που κόβει. Άμα σου λέω εγώ. Εντάξει, τότε θα δοκιμάσω. Όχι, να μην δοκιμάσεις. Έλα ρε μπαμπά, τότε δοκιμάσαι εσύ. Ωραία παιδιά, δεν με αφήνει να κάνω αυτό που έχω να κάνω. Μπαμπά, περίμενε λίγο πριν τον κόψεις να φωνάξω τον Νικόλα. Γιατί είναι μικρός και αμυαλός. Νικόλα, έλα. Έρχομαι. Με μίσος! Κάντε πιο εκεί λίγο. ξέρω από χασάπης. Έβλεπα ένα σύριαλ με ένα χασάπι. Μου λέγανε μάλιστα ότι του μοιάζω. Ωραία, το έχουμε. Πάμε στο πλάνο της Ρένιας. Κάτσε να δω, από εδώ μέχρι εδώ, έτσι. Ξεκινήσω 32, πώς είναι. Εκεί στην 32 είναι. Δεν το είχα εγώ. Όπου εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί εδώ θα είναι και τα χρηματοκιβώτια. Να δούμε και την παροχή ρεύματος που θα πάει. Και το κύκλωμα ασφαλείας. Από πού να το πρωτοπιάσεις, βρε Ρένια μου, δεν βγαίνει αυτή η δουλειά σε μια μέρα. Πρέπει να βγει, αλλιώς ο Παπαδόγκωνας θα μας τσιμεντώσει τους τοίχους. Επ, τι κάνετε εδώ, τι είναι αυτά? Τι να είναι, αγάπη μου, τα σχέδια της τράπεζας.
Αυτό είναι παράνομο! Θα σας καταγγείλω στην αστυνομία! Αυτά τα παιδιά σου, Ρένια μου, δεν πάνε καθόλου καλά. Χαριάσε μας να δουλέψουμε. Άντε, βρε, αγάπη μου. Το έχουμε! Το ποιο? Τι κάνεις κι εσύ, αγάπη μου? Ηχοληψία και ξαράχνιασμα. Ο μπαμπάς παίρνει μόνο όσα βλέπει πεθερά. Ναι, αλλά πρέπει να κάνεις και κάτι με το αποσμητικό σου, βρε, παιδάκι μου. Λουκά, σηκωθείτε και φύγετε από εδώ, γιατί θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Μαμά, άργησες να πεις την ατάκα σου. Πάμε από την ατάκα του Λουκά. Κώστα! Λοιπόν, τις βασικές σκηνές τις έχουμε. Τώρα να τραβήξουμε τις δικές μας φάτσες. Μισό λεπτό, γιατί έχω να κάνω πολύ σοβαρό τηλεφώνημα. Κρίμα το κοριτσάκι, θα έχει ξεροσταλιάσει να περιμένει. Ρε, πες την αλήθεια, ποιον τηλέφωνο είναι αυτό? Δεν με πιστεύεις ότι μου έδωσε το νούμερό της? Κάτσε να τη βάλω σε ανοιχτή ακρόαση να την ακούσεις. Καλησπέρα σου. Είμαι ο Λουκάς. Επώνυμο, παρακαλώ. Ο Μπούσκας από το γύρισμα. Σε ακούω, Λουκά. Έχεις κάποια καταγγελία? Καταγγελία? Πώς τα λες έτσι, ναι. Έχω να καταγγείλω ένα βλέμμα δολοφονικό. Μοιραίο. Συγγνώμη, ποιος δολοφόνησε? Μισό λεπτό, γιατί χτυπάει άλλη γραμμή. Χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ. Σέβησε το τηλέφωνο από το χαμόγελο του παιδιού. Σταμάτα, Χαρή. Σταμάτα, γιατί? Χαρή, κράτα αυτό το βλέμμα, κράτα το, κράτα το, κράτα το. Άντε, άντε, να το δούμε αυτό το βίντεο να ησυχάσουμε. Σας έχει καβαλήσει ο ξαποδό τόσο καιρό. Έχουν υπερένταση τα παιδιά στα μάτα. Άντε, βάλτε το κι εσείς. Ήρθε η ώρα να δείτε την πρώτη δουλειά του Νικόλα. Λουκά. Εδώ πρέπει να προσέξουμε, γιατί εδώ θα είναι και τα χρηματοκιβώτια. Να δούμε που θα πάει και η παροχή ρεύματος. Και το κύκλο ασφαλείας. Δεν βγαίνει με τίποτα αυτή η δουλειά, Ρέλια μου, σε μια μέρα. Πρέπει να βγει. Αλλιώς ο Παπαδόγκωνας θα μας τσιμεντώσει τους τοίχους. Ε, τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό? Τι να είναι, αγόρι μου, τα σχέδια της τράπεζας. Αυτά είναι παράνομο. Θα σας καταγγείλω στην αστυνομία. Σηκωθείτε και φύγετε, γιατί θα γίνει ο χαμός εδώ μέσα. Κώστα! Θα καθαρίσω μόνος μου. Όχι, όχι, μην με σκοτώσεις. Με παραδέχεστε? Όλα καλά, ηρέμησες κάπως τώρα. Άλλος άνθρωπος είναι. Τι ήταν αυτό, ρε? Τα σπάει, ε! Το έχουμε ανεβάσει και στο ίντερνετ. Τι κάνατε? Ρένια, το άκουσες αυτό? Κώστα, είχες δίκιο, ρε, εσύ. Είμαι πολύ καλύτερη στον αυτοσχεδιασμό. Για βάλ' τα λιμία, βάλ' τα λιμία. Συλλαμβάνεστε. Καλό. Καινούρια πλακίτσα είναι αυτή. Παγάσα. Έλα, πες τώρα, ποιος έβαλε ο Κωστάκης. Θα τον σκοτώσω. Κυρία μου, ανέβηκε ένα ύποπτο βίντεο στο διαδίκτυο. Πήραμε στίγμα από τον δικό σας υπολογιστή. Πρέπει να με ακολουθήσετε στο τμήμα. Αυτές είναι οι ατάκες. Τα ακούς, Κωστάκη? Όχι να ξέρω, συλλαμβάνεστε. Ήθελα να ξέρω, παιδί μου, LAPD δεν βλέπεις. Ελάτε, πάμε στο τμήμα και θα μιλήσουμε για το βίντεο εκεί. Α, αυτό το βίντεο λέτε εσείς. Όχι, καλέ, δεν κατάλαβα την παρεξήγηση. Αυτό το βίντεο το φτιάξαν τα παιδιά για πλάκα. Α, για πλάκα. Επίσης, ειδοποίησαν το χαμογέλο του παιδιού. Για πλάκα. Τι έκαναν? Ορίστε, τα βλέπετε. Μια χαρά είναι τα παιδάκια. Έχουνε ποδαράκια, κύριε αστυνόμε. Έχουνε χεράκια, έχουνε κεφαλάκια. Κώστα, με το μαλακό το όργανο. Μην κακοποιούμε τα ανήλικα. Δηλαδή, όλο αυτό ήταν φάρσα. Γιατί εσύ πιστεύετε ότι ήταν αληθινό? Δηλαδή, σας έπεισε? Yes, είμαι ο καλύτερος σκηνοθέτης στον κόσμο. Και η δικιά μου ερμηνεία ήταν όλα τα λεφτά. Ο μεγάλος είχε την ιδέα. Εσύ δεν είπες ότι ήταν δικιά σου ιδέα? Εγώ είμαι μικρός, τι να σκεφτώ? Τι να κάνω, κι εγώ παρασύρωμαι. Δεν έχω τη δικιά μου προσωπικότητα. Τελικά πιστεύω ότι αν είχαμε ένα πιο ασφαλές και σωστό γονεϊκό πρότυπο. Αλλά τι να κάνεις, οι γονείς σκέφτονται μόνο την καριέρα τους. Κάνουν τα παιδιά και τα αφήνουν στην τύχη τους. Αστυνόμε, βάλε μου χειροπέδες, θα τα τσακίσω στα αλήθεια. Όχι, αστυνομία, βοήθεια, αστυνομία. Ειλικρινά, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μην ανησυχείτε, κυρία μου. Σας καταλαβαίνω. Εγώ έχω 4. Ζούγκλα, αγαπητέ μου. Ζούγκλα. Yeah.
Επιτέλους βρήκα κι εγώ ένα προορισμό στη ζωή. Σας και θα κάνετε υπομονή μέχρι να τελειώσει το γύρισμα. Συνεννοηθήκαμε. Δώσε μου 2 λεπτά. Έλα, Μιχάλη. Δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο στο πάρκο. Έχω γύρισμα. Αμάν βρε Ρένια μου, άσε κανένα διακοσμητικό στα έπιπλα. Να μοιάζει με σπίτι εδώ μέσα που θα έρθουν οι άνθρωποι. Ακριβώς αυτό, Κωστάκι μου. Επειδή όταν φύγουν δεν θέλω να μοιάζει με σπίτι, αλλά να είναι όντως σπίτι, κάνω τα κουμάντα μου. Άντε, πότε θα έρθουνε? 9 η ώρα είναι το όρτινο. Ήρθε το όρτινο, ήρθε το όρτινο! Γεια σου, αγόρι μου. Χρυσούλα, δεν έχουν έρθει ακόμα. Βγείτε από το ρόλο. Ρένια μου, επιτρέπεις? Παρακαλώ, ελεύθερα. Εσείς τι είστε? Ο Μπούμαν. Ο Μπούμαν. Α, ωραία. Και τι μαγικές ικανότητες έχετε? Ο Μπούμαν, Νικόλα, δεν είναι σούπερ ήρωας όπως ο Μπάτμαν. Ο Μπούμαν είναι αυτός που κρατάει το Μπούμ. Τι είναι το Μπούμ? Αυτό το ματζαφλάρι, το μικρόφωνο. Και το στέω εγώ. Ας το λέγαμε... ματζαφλάρι, μαν. Τα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Άντε! Άντε! Αχ, δεν το πιστεύω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Έχω δει όλες σας τις δουλειές. Αυτή εδώ είναι η πρώτη. Α, ναι! Τότε έχω δει το μέλλον και πιστέψτε με, είναι λαμπρό. Γιατί αυτό που λένε το κληρονομικό χάρισμα. Ανάμεσα σε άλλα... Αλλά ας μην μιλήσουμε γι' αυτό. Ας μιλήσουμε για το δικό σας χάρισμα. Αυτό που λέμε... χάρισμά σας. Στους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Και ποια είναι η δουλειά τους, να μου κάνουν το πάτωμα, Κωτλέ? Μην ανησυχείς για το πάτωμα, βάζουν ράγες γιατί θα κάνουν τράβελινγκ. Τι λες, ρε Κώστα, ήρθατε στο σαλόνι μου να γυρίσετε την Άννα Καρένινα. Βγάλ' το, σε παρακαλώ, παιδί μου. Όχι, όχι, εντάξει. Εκεί πάνω θα βάλουν ένα βαγονέτο και η κάμερα θα πηγαίνει πέρα δόθε. Και τι με νοιάζει εμένα, να την πάρει την πάει πέρα δόθε αυτός εκεί με το Μάρσιμπο. Σε παρακαλώ πολύ. Μην την ακούτε, δεν ξέρει, είναι η γυναίκα μας καλάρι στο σπίτι. Μπαμπά, τι είναι αυτή η κοπελά? Είναι το script, σημειώνει τις σκηνές και τα ρακόρ. Τι είναι ρακόρ? Ρώτατε. Γεια σου. Έμαθα ότι ασχολείσαι με το script. Δηλαδή, κάνεις σαν να λέμε σκριπτής. Όχι, 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 όχι. Κατεβαίνει η Ελισάβετ, γίνεται για να δημιουργηθεί μια δημοκρασία. Δεν γίνεται να κόβουμε το οποίο να μου λέει υπάρχει αντικατάσταση. Η κατάσταση, η κατάσταση, η κατάσταση. 40 χρόνια για την κατάσταση. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Εδώ πέρα, κατεβάζει και το κάθε λεγόμενο του σκρίπ. Δηλώνει συμμετοχή τη μέση. Γεια! Σβήστο, σβήστο. Εγώ θέλω να κάνω αυτό το ρόλο. Μπορούμε. Μπορούμε. Έφυγε, έφυγε. Σε παρακαλώ. Δώσε μια ευκαιρία. Ωραία, λοιπόν, γίνεται αυτό. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ! Φύγε από εδώ, παιδί! Φύγε! Σου πάω! Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, δεν το καταλαβαίνεις. Η τρίτη και η τέταρτη σκηνή είναι το ίδιο, δεν το καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Δεν βοηθάμε όμως έτσι καθόλου, ας πούμε. Όχι, το σενάριο δεν... Κύριε σκηνοθέτη μου, τι κάνεις, τι όμορφες που είσαστε, κατά να σας δείξω εγώ. Παιδιά, ποια είναι αυτή η τρελή εδώ πέρα, πάτε σας παρακαλώ. Δηλαδή, μπαμπά, όλοι αυτοί, εκτός από το χάρι, δουλεύουν για σένα. Όχι έτσι ακριβώς. Ο καθένας έχει την ειδικότητά του, όπως βλέπεις. Για να γίνει ένα σύριαλ, δουλεύουν όλοι μαζί. Ναι, αλλά εσύ τους λες τι να κάνουν και τι θα πούν. Είσαι τρομερός, μπαμπάς. Κοίτας, το παιδί είναι περήφανο για μένα. Εσύ δεν χαίρεσαι που κάνουμε γύρισμα. Σκόπια μου πετάω. Αυτός τι κάνει? Αυτός είναι ο σκηνοθέτης. Κωνσταντίνος Λάμδα, μεγάλο όνομα. Πρόβα! Ελισάβετ! Πρόβα! Και μπαίνεις! Ο έθρος! Καταστροφή! Τι έγινε, Ελισάβετ? Μου παίζανε οι προκηρύξεις στον δρόμο! Στον δρόμο! Πού?
έξω από το τμήμα. Δεν είναι τρομερός μάστορας στο σενάριο, ο μπαμπάς. Εντάξει, το γράφουμε. Θέσεις. Παιδιά σας, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Ησυχία όλοι. Βούβα! Αυτός είναι θεός! Είναι σούπερ ήρωας! Τώρα δεν έλεγες ότι είμαι εγώ. Ο αρχηγός... Στον αυτοσχεδιασμό. Δεν είναι αυτό, Κώστα, δεν είναι αυτό. Την ξέρω εγώ την κατάρα μου. Ποια είναι? Κοίταξε, παιδί μου. Έχω αυτό το όμορφο πρόσωπο με τις γωνίες, κατάλαβες. Έχω το βλέμμα που λιώνει το φακό. Και δυστυχώς για μένα οι άνθρωποι, Κώστα, σταματούν εκεί. Δεν βλέπουν παρά μέσα. Με αντιμετωπίζουν σαν μια όμορφη ύπαρξη, σαν ένα έργο τέχνης. Δεν κοιτάνε μέσα μου. Και αυτό πρέπει να παραδεχτώ. Δεν στο κρύβω, αγάπη μου. Κάπου με πνίγει. Έχεις δίκιο, τι να πω. Κι εγώ ηλίθιος τόσα χρόνια δεν διέκρινα πίσω από αυτό το λαμπερό βλέμμα την ψωνάρα που κρύβεις μέσα σου. Στο όνομα σου, Αναστασία, κρεμασμένα λες χιλιοτάματα σαν μοναρχιό φω... Μπορείς να μην χαμογέλα σαν λίθιος. Γιατί είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Και έκανα το ντεμπούτο μου σαν ηθοποιός και πήρα και το τηλέφωνο από την κοπέλα που μου άρεσε. Αυτή η όμορφη κοπέλα σου έδωσε το τηλεφωνό της. Ψέματα λέει. Αυτός την κυνηγούσε. Αυτή ούτε να τον φτύσει. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με σνόμπαρε λιγάκι, αλλά μόλις είδε την ερμηνεία μου, παραδόθηκε. Ποια ερμηνεία, ρε κακομύρη. Μία τάκα είπες. Θύμησε μου, Χαρούλη, εσύ πόσες ατάκες είπες. Α, ναι, καμία. Δεν φταίω εγώ που δεν είναι καλός σκηνοθέτης. Δεν θέλω πολλά για το σκηνοθέτη, είναι ο καλύτερος. Αν ήταν καλός, θα με είχε ανακαλύψει. Όλη την ώρα μπροστά του ήμουνα. Θες να σε ανακαλύψω εγώ? Τι βλακές λες, ρε Νικόλα. Το αποφάσισα. Θα γίνω σκηνοθέτης. Την πρώτη μου δουλειά την ξεκινάω από σήμερα. Ω, αδελφέ μου! Μην βιάζεσαι, Χάρη. Πρώτα πρέπει να περάσεις από κάμπινγκ. Κάμπινγκ. Ναι, κάμπινγκ. Γιατί να είναι τόσο άσχετος, Θεέ μου. Δεν νομίζω να κορυδεύετε το σκηνοθέτη. Όχι, Νικόλα μου. Σου χαλάω χατήρι. Μετά περάσουμε από κάμπινγκ. Θα στήσουμε και σκηνή. Τι το θες το σενάριο? Εγώ και ο Λουκάς θα περάσουμε από κάστινγκ για την ταινία του Νικόλα. Χάρη, σε παρακαλώ πολύ, συγκεντρώσου τα μαθήματά σου και ξέχασε ταινίες και κάστινγκ, εντάξει? Αμάν ρε μπαμπά με αυτά τα μαθήματα. Τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους. Πώς θα γίνει όλο διάβασμα? Καλά. Βρήκα ένα μονόλογο να δώσω στον Νικόλα ειδικό για σένα. Τι διάολο, πατέρα σου είμαι, να μην σε βοηθήσω, βρες τα πρώτα σου βήματα. Μπαμπά, είσαι πρώτος. Πού είναι που σε κούναγε? Πήγαινε σφαίρα και φέρε μου το βιβλίο ιστορίας του Χάρη. Βρήκα μια πρωτότυπη μέθοδο... διδασκαλίας. Στη μάχη του Μάτζικερτ το 1071, ο στρατός του Ρωμανού έπαθε μεγάλη καταστροφή. Και ο ίδιος πιάστηκε εχμάλωτος από τους Τούρκους. Έτσι ανεμπόδιστοι τώρα οι Σελτζούκοι κατάλαβαν σχεδόν ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Τουρκουντός! Άντε, άντε! Σουτσουκλουκού! Άντε, άντε! Μπράβο, βρε! Μπράβο, βρε, Χάρη! Είδες ώρα που μαθαίνεις την ιστορία, άμα θες. Να είναι καλά το οτοκιού! Ε? Τι είναι αυτά, ρε! Δεν τρέπεσαι, ρε, απατεώνα! Ε, απατεώνα! Κάπου εδώ έχουμε αναγκαστικά τρεις κολόνες φέρουσες. Κολόνες, ε. Να δούμε όμως πώς θα τις φτιάξουμε για να δένουν αισθητικά. Οπ, μείνε ακίνητη. Τι έχω, καλέ, τι έχω, κατσαρίδα! Μου ήρθε τώρα τεράστια έμπνευση. Θα φτιάξουμε τις κολόνες με τις γωνίες του προσώπου σου. Θα είσαι πιστό αντίγραφο, θα είσαι η επόμενη Καριάτιδα. Δεν πας στο διάλογο, εγώ. Θα πάρουμε ένα εκμαγείο και θα χυτεύσουμε μέσα γάρμπιλο μπετόν. Ρένια, είσαι η μούσα μου. Θα συνεχιστεί πολύ το δούλεμα, Χρυσούλα. Μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, Ρένια μου. Δούλευε. Δούλευε.
Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα σας πάρω και τους δύο στην ταινία μου. Εγώ δεν θέλω να παίξω. Τότε καταπέρασα από κάστινγκ. Για να βοηθήσω το Χάρη με την εμπειρία μου. Ψωνάρα. Και πώς θα παίξει μόνος του ο Χάρης? Α, ξέρεις πόσο ωραία παίζω εγώ μόνος μου. Να, κοίταξέ με, κοίτα. Τώρα θα σε σκοτώσω! Όχι, όχι, μην με σκοτώσεις! Όχι, θα σε σκοτώσω, σου είπα! Εντάξει, αφού το λες εσύ. Βαρετό, βαρετό, εγώ θέλω... Πρόκληση! Το βρήκα! Θα βάλουμε τη μαμά και τον παπά να παίξουν! Σιγά μην δεχτούν! Εκτός κι αν δεν το ξέρουν. Θα κάνουμε μια ταινία αυτοσχεδιασμού. Θα γράψουμε μια ιστορία και θα τους αναγκάσουμε να παίξουν χωρίς να το καταλάβουν. Μπράβο, Λούκα! Καταπληκτική ιδέα μου! Συγγνώμη, δικιά σου ήταν η ιδέα. Ναι, αφού εγώ είμαι ο σκηνοθέτης. Όχι, έχω. Κωστάκη, τι γίνεται, αγόρι μου? Πώς πάει? Μια χαρά, αγάπη μου. Δεν έχεις και δουλειά τώρα, ζάχαρη? Τέλεια, αυτό το γύρισμα μου ίσωσε το Σαββατοκύριακο. Βρε, μήπως θες να σου κάνω ένα μασάζ? Τι είπες τώρα, πω πω, τι γυναίκα έχω. Όλα καλά, ηρέμησες κάπως τώρα? Άλλος άνθρωπος είμαι. Μήπως θέλεις να σου φέρω ένα μαξιλαράκι, κάτι? Τι να το κάνω? Να βάλεις το σπασμένο πόδι. Δεν είναι σπασμένο το πόδι μου. Δεν είναι σπασμένο το πόδι σου? Τότε γιατί μου στρώθηκες αλεχόνα, Κωστάκι μου, μου λες? Το σπίτι μου είδες πως το κατάντησαν οι ούνοι που μου κουβάλισες? Το πάτωμα έχει γραμμές, η κουζίνα είναι γεμάτη καφέδες. Το μπάνιο έχει νέες μορφές χλωρίδας και πανίδας. Εντάξει, θα σου βοηθήσω να καθαρίσουμε. Όχι, δεν με βοηθήσεις, Κωστάκι μου, δεν με βοηθήσεις. Μόνος σου θα το καθαρίσεις, γιατί εγώ έχω δουλειά με τη Χρυσούλα. Κατάλαβες, έχω τα σχέδια της τράπεζας να κάνω. Σοβαρή δουλειά, Κωστάκι μου, και αέρας κοπανιστός. Θα καθαρίσω μόνος μου. Μπράβο, Ρένια. Ήσουν πολύ καλή. Λίγο την άρθρωσή σου θέλω να προσέξεις. Δεν σ' αρέσει η άρθρωσή μου, ε? Θα σας σκίσω! Θα σας σκίσω! Θα σας σκίσω! Θα σας σκίσω! Τι το θες τον Παλτά? Θα παίξω τον Τούρκο κατακτητή. Θα κατακτήσω τον Νικόλα. Καμιά αναπηρία θα κατακτήσουμε αυτό. Είναι πολύ κοφτερό. Σιγά που κόβει. Άμα σου λέω εγώ. Εντάξει, τότε θα δοκιμάσω. Όχι, να μην δοκιμάσεις. Έλα ρε μπαμπά, τότε δοκιμάσαι εσύ. Ωραία παιδιά, δεν με αφήνει να κάνω αυτό που έχω να κάνω. Μπαμπά, περίμενε λίγο πριν τον κόψεις να φωνάξεις τον Νικόλα, γιατί είναι μικρός και αμυαλός. Νικόλα, έλα. Έρχομαι. Με μίσος! Κάντε πιο εκεί λίγο. ξέρω από χασάπης. Έβλεπα ένα σύριαλ με ένα χασάπι. Μου λέγανε μάλιστα ότι του μοιάζω. Ωραία, το έχουμε. Πάμε στο πλάνο της Ρένιας. Κάτσε να δω, από εδώ μέχρι εδώ, έτσι. Ξέρω, 32 πώς είναι. Εκεί στην 32 είναι. Δεν το είχα εγώ. Όπου εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί εδώ θα είναι και τα χρηματοκιβώτια. Να δούμε και την παροχή ρεύματος που θα πάει. Και το κύκλωμα ασφαλείας. Από πού να το πρωτοπιάσεις, βρε Ρένια μου, δεν βγαίνει αυτή η δουλειά σε μια μέρα. Πρέπει να βγει, αλλιώς ο Παπαδόγκωνας θα μας τσιμεντώσει τους τοίχους. Επ, τι κάνετε εδώ? Τι είναι αυτά? Τι να είναι, αγάπη μου? Τα σχέδια της τράπεζας. Αυτό είναι παράνομο! Θα σας καταγγείλω στην αστυνομία! Αυτά τα παιδιά σου, Ρένια μου, δεν πάνε καθόλου καλά, ε. Χάρη, άσε μας να δουλέψουμε. Άντε, βρε, αγάπη μου. Το έχουμε! Το ποιο? Τι κάνεις κι εσύ, αγάπη μου? Ηχοληψία και ξαράχνιασμα. Ο μπαμπάς παίρνει μόνο όσα βλέπει πεθερά. Ναι, αλλά πρέπει να κάνεις και κάτι με το αποσμητικό σου, βρε, παιδάκι μου. Λουκά, σηκωθείτε και φύγετε από εδώ, γιατί θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Κατ, 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 κατ. Μαμά, άργησες να πεις την ατάκα σου.
Πάμε από την ατάκα του Λουκά. Κώστα! Λοιπόν, τις βασικές σκηνές τις έχουμε. Τώρα να τραβήξουμε τις δικές μας φάτσες. Μισό λεπτό, γιατί έχω να κάνω ένα πολύ σοβαρό τηλεφώνημα. Κρίμα το κοριτσάκι, θα έχει ξέρω στα αλλιά να περιμένει. Ρε, πες την αλήθεια, ποιον τηλέφωνο είναι αυτό? Δεν με πιστεύεις ότι μου έδωσε το νούμερό της? Κάτσε να τη βάλω σε ανοιχτή ακρόαση να την ακούσεις. Καλησπέρα σου, είμαι ο Λουκάς. Επώνυμο παρακαλώ. Ο Μπούσκας από το γύρισμα. Σε ακούω, Λουκά. Έχεις κάποια καταγγελία? Καταγγελία? Πώς τα λες έτσι, ναι. Έχω να καταγγείλω ένα βλέμμα δολοφονικό. Μοιραίο. Συγγνώμη, ποιος δολοφόνησε? Μισό λεπτό, γιατί χτυπάει άλλη γραμμή. Χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ. Σέβεσε το τηλέφωνο από το χαμόγελο του παιδιού. Σταμάτα, Χαρή. Σταμάτα, γιατί? Χαρή, κράτα στο το βλέμμα, κράτα το, κράτα το. Αλληλό για όλους. Συγγνώμη Νίκο μου, γιατί θα τρελαθώ. Τι εννοείς να ξαναγράψω πάλι το επεισόδιο? Δεν γίνεται, αγόρι μου. Τι νομίζεις ότι είναι να γράψεις το επεισόδιο δηλαδή? Είσαι αναλφάβητος και δεν καταλαβαίνεις. Είχαμε πει ότι θα βρούμε ένα χώρο ο οποίος θα είναι η γιάφκα. Χρειάζομαι σπίτι. Ανεβάζεις τροφές ή μου φαίνεται? Νικόλα, κλείσ' το παιχνίδι γιατί νομίζω πως θα βρέξει. Όχι, στο πάρκο δεν ξαναπάω. Κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο γύρισμα στο πάρκο. Στο κάτω-κάτω της γραφής αυτοί θα συναντηθούν για να οργανώσουν ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν θα κάνουν τουρνουά κρίκετ. Χάρη, φοβάμαι. Τι είναι το κρίκετ? Πάμε σιγά-σιγά στο δωμάτιο. Είσαι τρελός, κάτσε ακίνητος. Πολύ ωραία, βρήκα τη λύση. Θα γράψω ότι έγινε μια πυρηνική καταστροφή. Οπότε θα εξαφανιστούν όλοι, κατάλαβες? Σκηνικά, ηθοποιοί θα γίνουν Στάχτη και Μπούρμπερι. Θα γίνει το Ναγκασάκι. Άι, συχτήρι πια! Περάσουμε δουλεύοντας. Τι πάθατε εσείς? Είναι και η Χρυσούλα εδώ. Πείτε ένα γεια. Μη μιλάς. Σώσε τον εαυτό σου. Ο μπαμπάς θύμωσε. Κανονικότατα. Ο Κώστας θύμωσε. Καλό. Τι του κάνατε πάλι? Εμείς τίποτα. Κάτι με τη δουλειά του έγινε. Γιατί κλίμακα μιλάμε? Γύρω στα 9. Τι 9? Είναι κλίμακα μέτρησης όταν θυμώνει ο Κώστας. Ξεκίνησε από 7, χτύπησε απότομα ένα δεκάρι και τώρα είναι στο 8 κανένα μισά ώρα. Κωστάκι μου. Υδραυλικός, Ρένια. Υδραυλικός θα γίνω, αφού ξέρω τη δουλειά. Ποιος ο λόγος να ανησυχώ, θα δηλώσω παραίτηση. Τι λες, αγάπη μου, εσύ που έχεις τόσο ταλέντο. Έχω, Ρένια μου, έχω, αλλά και που έχω, ποιος το βλέπει? Βλέπει ο Κοσμάκης στην τηλεόραση αυτά τα πράγματα που γράφω και λέει αν είναι δυνατόν. Ποιος ηλίθιος τα σκέφτηκε? Πού να ξέρε. Πού να ξέρε τι, αγάπη μου? Εγώ δηλαδή δεν ξέρω να γράψω σκηνές με αεροπορικές καταδιώξεις, με εκρήξεις ηφαιστείων, με κατολιστήσεις, με συγκρούσεις τρένων. Ξέρω. Ξέρω, Έρμος, αλλά μπορώ. Μπορώ! Ρώτα με, ρε Ρένια. Μπορώ! Χρυσούλα! Ρώτα με, ρε Χρυσούλα, ρώτα με. Μπορώ! Ρώτα με, μωρή! Ρώτα, παιδί μου. Μπορείς. Όχι! Όχι, δεν μπορώ! Και ξέρεις γιατί δεν μπορώ, Ξέρεις γιατί δεν μπορώ. Ρώτα με, γιατί δεν μπορώ. Ρώτα με! Ρώτα, Χριστιανή! Γιατί? Δεν έχω λεφτά, ρε ηλίθια! Χωρίς λεφτά πώς θα πληρώσω κομπάρσους ηθοποιούς? Και το σημαντικότερο, χώρο για το γύρισμα. Οπότε, τι κάνω? Τι κάνεις, Κώστα μου?
Τους έχω μαντρωμένους 3 χρόνια τώρα σε ένα πλατό. 3 χρόνια οι άνθρωποι έχουν να δουν το φως της μέρας και το σκοτάδι της νύχτας. Εγώ δεν γυρίζω καθημερινό. Το Κωνσταλέξη γυρίζω. Κωνσταλέξη μου, μήπως θες ένα χαμπομιλάκι? Όχι, δεν θέλω. Έχω πιει 40 καφέδες. Δεν θέλω να πιω τίποτα. Ένα σπίτι θέλω. Μπορείς να μου βρεις? Σιγά το δύσκολο, καλέ. Θα τους φέρετε εδώ πέρα, κοντζάμ σπίτι έχετε. Τεράστιο. Αυτά τα αστεία σου, βρε Χρυσούλα, ώρες ώρες. Πώς γέλασα. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Τι ιδέα, ποια ιδέα, μισό λεπτό. Εμείς εδώ, Κώστα μου, έχουμε παρκέ. Έχουμε παιδιά. Έχουμε πράγματα που σπάνε. Έχουμε δουλειά το Σαββατοκύριακο με τη Χρυσούλα. Σε παρακαλώ, Ρένια. Πρέπει να ξαναγράψω το επεισόδιο. Δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να βρω μια λύση. Πρέπει να βρω μια λύση. Κάνε μου τη χάρη να κάνουμε το γύρισμα εδώ πέρα. Φυσικά, αγάπη μου, και θα κάνεις γύρισμα εδώ στο σπίτι. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Μια στιγμή θα καθαρίσω και μετά είναι όλο δικό σας. Τι γυναίκα έχω. Πάω να τους ειδοποιήσω. Όπως καταλαβαίνεις, σπίτι σου θα δουλέψουμε το Σαββατοκύριακο. Τι λες, καλέ! Εδώ θα δουλέψουμε. Δεν θα γνωρίσω εγώ τους ηθοποιούς στο σκηνοθέτη. Θα πάει χαμένο το ίδιο προφίλ. Κοίτα το προφίλ που έχω. Δεν το πιστεύω. Θα μαζευτεί εδώ μέσα όλος ο συρφετός. Ναι, ναι, ναι. Εσείς θα πάτε στα δωμάτια. Είπε όλοι, βούβα. Τι να κάνουμε, Κωστάκι μου. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Μοτέρ. Τρέχει. 5, 4, 3, 2, 1 και πάμε! Σιγά, κοπέλα μου, σιγά το παρκέ! Για όνομα του Θεού, 30 κιλά κορίτσι και πασαρινό καιρός! Κατ! Μήπως να φεύγει η τρελή το κερατό μου! Μίλα καλύτερα, στο κάτω-κάτω της γραφής είναι η γυναίκα μου! Έλα, βούμα τώρα! Πάρτε την τρελή! Και πέσεις, πέσεις! Ο γιος σου? Κάνουν παρενέργειες στα εμβόλια. Και πάμε! Όλες μας! Καταστροφή! Τι έγινε, Ελισάβετ? Δεν πιστεύω να σου έπεσαν οι προκηρύξεις. Εγώ για να βοηθήσω το έκανα, επειδή δεν έχουμε κομπάρσους καλές για να κάνουμε μπούλιο. Αυτό ξεκούμπω το, έτσι. Έλα, μοτέρ, φύγε! Ναι, ναι, φεύγω, με συγχωρείτε! Όλε θερός! Καταστροφή! Τι έγινε, Χρυσούλ, Άβετ? Παιδιά! Πλάκα που κάνετε! Μπούσκα! Ναι, ναι! Φωνάξτε τον λίγο να τα πούμε! Είναι κείμενα αυτά! Μακιγιάζ! Αυτό που κάνεις είναι παράνομο! Απαγορεύεται να με κλείσει εμένα εδώ μέσα! Ό,τι γουστάρω εγώ θα κάνω. Δεν θα μου κάνεις το γύρισμα, παιδική χαρά! Γιατί? Τι έχει παιδική χαρά? Εμένα μου αρέσει. Κι εγώ πρέπει να πάω πάνω. Είναι ανάγκη. Πρέπει να γνωριστούμε με την κοπέλα. Κι εγώ θέλω να πάω τουαλέτα! Και εγώ θέλω να δω το μοντέρ που τρέχει! Δεν θα πάτε πουθενά. Θα καθίσετε εδώ μέχρι να τελειώσει το γύρισμα. Η μαμά γιατί είναι πάνω? Η μαμά προλάβε και δέθηκε στο μόνιτορ. Τι να κάνω? Ύστερα εντάξει, η μαμά δεν κάνει φασαρία. Εσείς το έχετε κάνει μπάχαλο. Ούτε εμείς κάναμε τίποτα. Εγώ είμαι καλό παιδί. Ποτέ! Τρέχει! Πού είναι το μικρό? Πού είναι το μικρό? Πολύ κοντό φυτίλι δεν έχει αυτός ο σκηνοθέτης. Κατ. Το έχουμε. Πάμε άλλη μία για τα κοντινά. Κοντινά! Τι κάνεις εκεί, κοπέλα μου? Τι κάνει? Μπούσκα! Πάει τον ακόρ, δεν το πιστεύω. Πάει τον ακόρ. Καλέ, μην κάνετε έτσι. Έχω λίγο μέσα στο ψυγείο. Όχι, Ροκφόρ, Ρένια, ρακόρ. Άλλαξες τα πράγματα πάνω στο γραφείο. Δεν θα κολλάνε τα πλάνα τώρα. Αχού, με συγχωρείτε. Μην ανησυχείτε όμως. Εγώ είμαι μάνα και τα θυμάμαι όλα. Θα τα βάλω στη θέση τους. Να, αυτό ήταν εδώ έτσι λίγο λοξά. Εντάξει, άστα τώρα. Βγες από το κάδρο. Πήγαινε στο υπόγειο. Κάτσε εκεί που είσαι. Μην κουνηθείς. Κοίτα γωνίες, κοίτα βλέμμα. Ποιος εγώ? Παιδιά, λιώνει ο φακός, λιώνει ο φακός. Ελάτε να το δείτε. Αυτή είναι η γυναίκα μου. Η μούσα μου είναι. Νινέτα, έχουμε τη στολή του μπάτσου. Εσύ δεν τους ήθελες καν εδώ, τώρα θα παίξεις? Θα παίξω τώρα, σιγά ένα πέρασμα θα κάνω. Να με αφήσεις, το κάνω εγώ. Πώς θα το κάνεις εσύ, αγάπη μου? Τι είναι αυτά που λες? Δεν τον ακούς τον άνθρωπο, είμαι η μούσα του. Θα βάλω τη στολή και το καπέλο και ούτε που θα το καταλάβει ο σκηνοθέτης. Δεν θα το καταλάβει. Δεν θα καταλάβει ότι λείπει αυτό το βλέμμα, αυτές εδώ οι γωνίες. Ποιες γωνίες, καλό? Εγώ δεν βλέπω γωνίες, καμπύλες βλέπω. Τώρα γίνεσαι εμπαθής. Και εσύ γίνεσαι ροπαθής. Άντε, τελειώνετε.
Μια τάκα έχεις να πεις. Ναι, εκτός αν μου δώσεις ακόμα καμιά κοστάκι. Δεν το πιστεύω. Έλα, έλα, Κώστα μου, σε παρακαλώ. Έλα, κι εγώ θα κάνω ό,τι μου πεις. Ρε Ρένια, πόσο χαμηλά μπορείς να πέσεις. Για σένα το κάνω, μα θες να ξέρεις. Το σενάριό σου μπάζει. Έτσι μπαίνει ο κόσμος στα σπίτια. Με ένα ξερό συλλαμβάνεστε. Πού είναι η καλή μου τρόπη, ένα καλησπέρα. Τουλάχιστον ένα ειρωνικό συγγνώμη που ενοχλώ τη φιλή σου και η οικογένειά σου. Κάτι. Κοίτα τη Λαμπέτη που θέλει να γίνει και πρωταγωνίστρια. Κώστα μου, πες της, θα καθόμαστε εμείς να γράφουμε για τον οποιοδήποτε. Το περάσαμε εδώ μέσα μου, ε! Λίγο με νοιάζει, να το ξέρετε. Εγώ θα κάνω πάταγο έστω και χωρίς ατάκα. Καμπυλωτή! Σονάρα. Καμπυλωτή! Σονάρα! Πας, μωρή, θα πεις το πλάνο. Σιγά, αγάπη μου, κι εσύ! Τι συμβαίνει? Είσαι ό και λέγεσαι. Κατ! Τι είναι αυτά, μούσα μου? Στο σενάριο μένουμε. Το σενάριο έχει κενά! Πάμε πάλι. Τι συμβαίνει? Αχ, τι λέω? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, ε? Τι συμβαίνει? Δεν ξέρεις τι συμβαίνει? Σκουλίκι! Σκουλίκια! Κάθαρμα! Τι κάνει, κυρία? Γεμίζω τα κενά, λέμε. Τι συμβαίνει? Συλλαμβάνεστε. Κατ, το έχουμε, το έχουμε. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Πάμε σπίτι μας, παιδιά. Η νερά! Το βράδυ σπίτι μου. Έλα, βρε κουτό, τώρα σκάσε επειδή ξέχασες τα λόγια σου. Με συγχωρείς πολύ, δεν τα ξέχασα καθόλου. Τα λόγια μου μια χαρά τα παταλόγια μου. Τα δικά σου δεν είπα. Τώρα κατηγόρησε με ότι είμαι άχρηστος σεναριογράφος. Τι θες να πεις? Ότι είμαι εγώ άχρηστη ηθοποιός? Όχι, αγάπη μου, απλά εσένα δεν σου πάνε τα στημένα. Είσαι καλύτερη.